Φίλοι και φίλες των μαχητικών αθλημάτων, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ξανά την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Καρυπίδη Κωνσταντίνο, τεχνικό επικεφαλή του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών και κάτοχο του Παγκοσμίου Ρεκόρ Γκίνες στις ρήψεις πολλαπλών αντιπάλων σε ένα λεπτό, τον κύριο Βεσεξίδη Αγισίλα, εκπαιδευτή της Σχολής Κομωτινής και συγκάτοχο του Παγκοσμίου Ρεκόρ Γκίνες, και τον κύριο Κουρτζίδη Μίκη, βοηθό εκπαιδευτή της Κεντρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης και συγκάτοχο του ρεκόρ Guinness στις ρήψεις πολλαπλών αντιπάλων σε ένα λεπτό. Απόψε θα μιλήσουμε για την πολεμική τέχνη του ενσυναρίου Ιάι Κέμπο. Αγαπητοί κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ξαναήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι τιμή και χαρά μας. Τι είναι το ενσυναρίου Ιάι Κέμπο, κύριε Καρυπίδη? Το Ensign Ryu Yai Kenpo, που είναι από την Nippon Koden Fushimusokai, είναι καθαρά σπαθιστική πολεμική τέχνη. Πρωτεύοντα ρόλο παίζει το σπαθί κατάνα, το ιαπωνικό όπλο αυτό, και πάνω σε αυτό βεβαίως υπάρχουν άλλες δύο επιμέρους τεχνικές, οι οποίες συνδυάζουν και ολοκληρώνουν. Αυτό είναι το παραδοσιακό Jiu-Jitsu του Ensign Ryu, της οικογένειας Ensign Ryu, και το Sue Monogiri, τα κοψίματα δηλαδή, εναντίον στόχων. Αυτά τα τρία λοιπόν συνδυάζονται και μας δίνουν το Ensign Ryu Yai Kenpo. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία του? Το Ensign Ryu ιδρύθηκε από έναν υψηλό αξιωματούχο της αυτοκρατορικής φρουράς περί τον 15ο αιώνα μετά Χριστούν, τον Ensign. Αυτός, λαμβάνοντας γνώσεις από τα σπαθιστικά της εποχής, διότι ήταν ήδη μια γνωστή πολεμική τέχνη, πάρα πολλές σχολές στην Ιαπωνία δίδασκαν σπαθί. Μάλιστα, να ανοίξω μια παρένθεση, πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Dai Nippon Budokai, η ανώτατη αρχή πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας, είχε κάνει μια πρώτη καταμέτρηση των παραδοσιακών σχολών όλων των συστημάτων που ήταν στην Ιαπωνία. Θα σας εκπλήξω ο αριθμός, αλλά είχαν βρεθεί ότι ήταν κοντά στις 10.000 οι σχολές οι οποίες εκπροσωπούσαν τα traditional jiu-jitsu, τα σπαθιστικά, τα aiki, όλα. Βέβαια, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μειώθηκε δραματικά αυτός ο αριθμός και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, από το βιβλίο Budo The Martial Ways of Japan, είναι γύρω στα 600 με 700 οι παραδοσιακές σχολές, τα Koryu Bungei. Έτσι λοιπόν, ο Ensign συνδύασε τη γνώση αυτή του σπαθιού, όπως αυτός την αντιλαμβανόταν μέσα από τα καθήκοντα του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της αυτοκρατορικής φρουράς, και μας έδωσε το Ensign Ryu Yai Kenpo με τα άλλα δύο συστατικά που σας είπα. Ξανά αυτό ακολούθησε την τον παραδοσιακό τρόπο μετάδοσης από γενιά σε γενιά και φτάσαμε σήμερα ο αρχηγός της οικογένειας να είναι ο γνωστός Τανάκα Φουμόν Σόκε, του οποίου έχουν κάνει και πάρα πολλά αφιερώματα και μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια του εξωτερικού, BBC, CNN, National Geographic, διότι είναι ένας αξιόλογος δάσκαλος και πολύ καλός άνθρωπος. Άρα έχει να κάνει καθαρά με οπλασία, στο πούμε, καθαρά αυτή η πολεμική τέχνη. Ακριβώς. Μάλιστα. Πώς και πότε πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα, κύριε Καρυπίδη? Το Ensign Ryu στην Ελλάδα εμφανίστηκε πριν από 3 χρόνια με εμάς. Σπαθί, γενικά η έννοια του Ιάι υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει και αντίστοιχη ομοσπονδία και το Ιάι το συναντούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Το συγκεκριμένο ήρθε πριν από 3 χρόνια, μην παρεξηγηθώ. Και αυτό εξαιτίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών. Ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή με τον Τανάκα Σόκε. Δέχθηκε υποαίρεση την επίσκεψή μου στην Ιαπωνία, στο κεντρικό του Ντότζο στην Οσάκα. Μετέβη ο ίδιος εκεί. Ελέγχθηκα από τον Τανάκα Φουμόν και από την ομάδα των στενών του συνεργατών και βοηθών. Και ευτυχώς πέρασα επιτυχώς τις εξετάσεις αυτές που ήθελε για να με δεχθεί στη συνέχεια ως μαθητή του. Μαθήτευσα μαζί του. Ξανά μαθήτευσα μαζί του, έστειλα μαθητές μου να εκπαιδευτούν σε αυτόν και έτσι πλέον έχουμε προχωρήσει τώρα στο στάδιο και είμαστε οι επίσημοι εκπρόσωποι του στην Νότιο-Ανατολική Βαλκανική, του Ensign Ryu Yai Kenpo. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει ελληνική ομοσπονδία για το Ensign Ryu Yai Kenpo. Υπάρχει παγκόσμια ομοσπονδία? Υπάρχει η ελληνική ομοσπονδία του Ιάιντο. Εμείς είμαστε Yai Kenpo. Συνδυάζεται δηλαδή και το traditional jiu-jitsu και το Sue Monogiri. Αυτά τα τρία συνδυάζουν το Yai Kenpo. Ομοσπονδία Yai Kenpo στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ομοσπονδία Yai Kenpo υπάρχει στην Ιαπωνία, η Nippon Koden Fushimusokai, η οποία εκπροσωπείται και στη Βαλκανική, νομίζω, Βουλγαρία, Ρουμανία, στην Ευρώπη, Ιταλία, Αγγλία, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη διάδοση, διότι είναι και αυτή στις παραδοσιακές σχολές της Koryu Bungei, που ξεκινήσανε προσφάτως σιγά σιγά
τα ανοίγματά τους και προς το δυτικό κόσμο. Υπάρχουν αρκετά σωματεία πανελλαδικών που ασχολούνται με αυτή την πολεμική τέχνη. Κοιτάξτε, ο σύνδεσμός μας έχει 5 σωματεία, 5 συλλόγους. Διδημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Βόλο, Αθήνα. Αν και η κύρια κατεύθυνση της εκπαίδευσής μας είναι το Daitoryu Aikido Jiu-Jitsu, παρόλα αυτά όλοι οι δάσκαλοι που σας ανέφερα έχουν λάβει κατευθύνσεις από την κεντρική σχολή, από εμένα και τους βοηθούς μου, πάνω στο Ένσιν Ρίου. Πολλοί από αυτούς έχουν γνωρίσει και έχουν εκπαιδευτεί με τον Τανάκα Φουμόν. Σιγά σιγά όμως θα πρέπει να έρθουμε με πολλά προσεκτικά βήματα στην διδασκαλία του Ένσιν Ρίου, διότι πάντα η σπαθιστική διδασκαλία έχει πολλούς παράγοντες που την κάνουν ακόμη πιο δύσκολη από ένα τυπικό παραδοσιακό τζιουτζίτσου. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά και αυτές οι άλλες σχολές θα ενεργοποιηθούν πλήρως στο Ένσιν Ρίου. Για την ώρα όμως είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Το Ένσιν Ρίου, η iCampo, εκτός από τη σπαθιστική διδασκαλία, προσφέρει κάτι άλλο σε κάποιον που ασχολείται με αυτόν? Φαντάζομαι μπορεί να προσφέρει εκγύμναση, προσφέρει ας πούμε κάποια αυτοάμυνα. Το Ένσιν Ρίου, γενικά τα σπαθιστικά, συμπληρώναν την εκπαίδευση του Μπούσι, του Σαμουράι, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Δηλαδή στην εποχή αυτή που σας μεταφέρω τώρα χρονικά, δεν εννοείται ένας Μπούσι να γνωρίζει μόνο το Aikido Jiu-Jitsu ή τέλος πάντων την μάχη σώμα με σώμα και να μην γνωρίζει καθόλου όπλα ή το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν το ένα προϋπόθεται το άλλο. Και αυτά μαζί συγκροτούσαν έναν κύκλο εκπαίδευσης ο οποίος είναι συνεχώς διευρυνόμενος αναλόγως της θέσης και του βαθμού και των χρόνων. Διευρυνόταν πιο πολύ ο κύκλος και ξανακλίναμε κύκλο εκπαίδευση και ξανά από την αρχή κάποια άλλα αντικείμενα με άλλη οπτική γωνία. Και έτσι λοιπόν συνδύαζε και συμπλήρωνε το ένα το άλλο. Σαν αυτοάμυνα τα όπλα, τα σπαθιστικά, δεν θα έλεγα ότι έχουν να προσφέρουν αυτοάμυνα. Έχουν άλλα πράγματα να προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο. Διότι αυτός ο οποίος αποφασίζει να ασκηθεί στα σπαθιστικά θα δοκιμάσει τον εαυτό του στα όρια. Διότι είναι ένα πολύ μοναχικό άθλημα την ώρα που ασκείσαι. Και ενώ συγχρόνως είναι μοναχικό, εκείνη τη στιγμή έχει τις μεγαλύτερες επιρροές, εξωτερικές επιρροές, διότι εκείνη τη στιγμή επαναστατεί ο εαυτός σου. Διότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα επί μία ώρα να εκτελείς μία κίνηση και να προσπαθείς να την τελειοποιήσεις ακόμη περισσότερο και ακόμη περισσότερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία για το σώμα, για το πνεύμα, για το νου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει να αντιμετωπίσει πολλά πράγματα ο εκπαιδευόμενος. Και αυτή είναι και η γλύκα. Μάλλον θα έλεγα αυτή είναι η μαγεία. Το να μπορέσεις να ελέγξεις τον εαυτό σου πλήρως και στη συνέχεια με αυτή τη διδασκαλία που θα έχεις αποκομίσει και αυτό το προτέρημα να επιστρέψεις ξανά στο Aikido Jiu-Jitsu και έτσι να προχωρήσεις ακόμη περισσότερο το βαθμό γνώσης σου. Μάλιστα. Υπάρχουν ζώνες ή κάτι άλλο αντίστοιχο στο Ένσιν Ρίου ή iCampo? Οι σχολές αυτές, γενικά το σύστημα βαθμών και ζωνών στην Ιαπωνία έχει δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα Gendai Budo και τα Kobudo. Τα Gendai Budo είναι αυτά τα οποία ακολουθούν το μοντέρνο τρόπο βαθμών, ζώνες, dan κτλ. Τα Kobudo δεν έχουν ζώνες dan. Έχουν επίπεδα. Suden, Okuden, Soden, Suden, Okuden, Kaiden, Menkyo, Kaiden. Τα οποία ακολουθούν και το παραδοσιακό τρόπο απονομής με τα μακιμόνο, τους πάπυρους, τους κυλίνδρους. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή έπρεπε το Ένσιν Ρίου να βγει και προς τα έξω και να έρθει κοντά και να γίνει εύκολα αντιληπτό σε εμάς, έχει υιοθετήσει ένα σύστημα με dan και με ζώνες, όχι έγχρωμες, κάτω από τη μαύρη ζώνη δεν υπάρχει τίποτα. Συναντάς μόνο τη μαύρη ζώνη πρώτο dan και προχωράς τα dan. Αλλά βέβαια για κάποιον ο οποίος θέλει να ακολουθήσει καθαρά τον παραδοσιακό τρόπο το Kobudo, υπάρχει και ο άλλος τρόπος που σας είπα. Αυτό ακολουθείται και στην DNBKS, Dai Nippon Budo Kai. Κατά συνέπεια λοιπόν, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τα σπαθιστικά, θα πρέπει να επιλέξει, επιλέγοντας μάλλον το είδος της σχολής που θα ασχοληθεί, αν αυτή είναι Gendai Budo ή Kobudo, θα καταλάβει αμέσως αν θα έχει dan ή αν θα έχει βαθμίδες παραδοσιακές Ιαπωνέζικες. Μάλιστα. Εσείς κύριε Κρουτζίδη, πώς και πότε πρωτοασχοληθήκατε με το Ένσιν Ρίου ή iCampo? Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με το Ένσιν Ρίου παράλληλα με το Aikido Jiu-Jitsu, διότι όπως είπε και ο δάσκαλος, αυτά είναι εξαρτώμενα το ένα από το άλλο και αλληλεπιδρούν άμεσα μεταξύ τους, διότι οι στάσεις, η κινησιολογία και όλα αυτά είναι, θα μπορούσα να πω, σχεδόν ίδια. Μάλιστα. Εσείς κύριε Βεσεξίδη? Εγώ είχα την ατυχία, μπορώ να πω, να ξεκινήσω πολεμικές τέχνες πολύ πιο πριν ασχοληθώ με το σπαθί, με την εκπαίδευση του σπαθιού μου. Είναι πιο πρόσφατη σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες ή σε σχέση με το Aikido Jiu-Jitsu η ανασχόληση με το σπαθί.
αλλά ευελπιστώ, ρυθμίζουμε με το δάσκαλο βασικά, ρυθμίζει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε από τη νέα σεζόν να μπει και στη δικιά μου σχολή που ηγούμε, ας πούμε, στη σχολή μου, στην Κομωτινή, η εκπαίδευση σπαθιού εν συνειδηλίου. Μάλιστα. Κύριε Καρυπίδη, πέρσι σπάσατε το ρεκόρ Guinness στις ρήψεις πολλαπλών αντιπάλων σε ένα λεπτό. Φέτος ετοιμάστε να κάνετε το ίδιο και σε ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία γι' αυτό. Αλλά αν δεν απατώμε, πέρα από τις ρήψεις υπάρχει και κάτι σε σχέση με το σπαθί στο... Ναι, ναι. Στη φετινή κατάρριψη του ρεκόρ Guinness. Καταρχήν ευχαριστώ για τις ευχές. Τα ρεκόρ τα οποία θα δοκιμάσουμε να σπάσουμε τέλος του μηνός είναι ένα, θα προκαλέσουμε ξανά το δικό μου να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των 51 ρήψεων όσο πάει. Ένα άλλο ρεκόρ θα το προκαλέσουν οι βοηθοί μου από εδώ, ξεχωριστό ρεκόρ που έχει να κάνει με ρήψεις, αλλά έναν προς έναν. Το τρίτο κατά σειρά ρεκόρ θα το προσπαθήσει μία μαθήτριά μας από την Αλεξανδρούπολη, η Χριστίνα Ιαμυρίδου, το οποίο είναι καθαρά σπαθιστικό. Και έχει τον τίτλο «Τα περισσότερα κοψίματα με σπαθή κατάνα εναντίον σταθερών στόχων σε ένα λεπτό». Οι στόχοι βέβαια θα είναι σταθεροί. Άρα λοιπόν ξεφεύγουμε από αυτό που είπα προηγουμένως στο σουέ μονογκύρι. Πάμε στο τάμε συγκύρι. Βέβαια αυτές οι προϋποθέσεις μας εστάλησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Guinness από το Λονδίνο. Δεν μπορούσαμε εμείς να διαλέξουμε τι θα κάνουμε. Αυτοί μας στείλανε και τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις. Θέλουν λοιπόν σταθερό στόχο. Η νοοτροπία των κοψιμάτων και αυτή δεν διαφέρει από τα AI. Διότι πόσοι τρόποι να υπάρχουν για να κόψεις διαγώνια ένα στόχο. Είναι πεπερασμένοι, δεν μπορεί να είναι άπειροι. Έτσι λοιπόν, με τόσες πολλές σχολές που σας προανέφερα προηγουμένως, να είναι ακόμα και τώρα σε ισχύ, όπως καταλαβαίνετε, αρκετές από αυτές χρησιμοποιούν την ίδια νοοτροπία. Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει στο πώς έφτασε ο μαθητής από την αρχή που ξεκίνησε μέχρι τώρα να προκαλέσει το ρεκόρ. Δηλαδή η εκπαίδευσή του όλα αυτά τα χρόνια προηγήθηκαν. Η Αμερίδιο Χριστίνα είναι και αυτή αρχαία στο βαθμό. Έχει εκπαιδευτεί και αυτή στην Ιαπωνία, όπως και ο Μίκης, στο σπαθί με τον Τανάκα Φουμών. Έχει μια πολύ καλή κινησιολογία και στάση και χειρισμό του σπαθιού και πιστεύω ότι θα το καταρρύψει το ρεκόρ. Αλλά βλέπουμε. Βέβαια για όλα αυτά είναι ενήμερος ο Τανάκα Φουμών, ο οποίος έχει στείλει και τις σχετικές ευχές του με βίντεο. Θα παίξει εκείνο το βράδυ. Και πιστεύω τον κάνουμε και εμείς περήφανο. Μάλιστα. Το NCRU AI Kempo, κύριε Καρυπίδη, απευθύνεται σε όλους και όλες? Και από πόσο χρόνο μπορεί να ξεκινήσει κάποιος και αν υπάρχει όριο ηλικίας? Και πάλι αφορά όλους. Κάθε πολεμική τέχνη αφορά όλους, όπως είπα και στην άλλη εκπομπή. Βέβαια υπάρχει πάντα ένα ελάχιστο όριο ηλικίας, συνήθως είναι τα 6 με 7 χρόνια, για λόγους καθαρά το να μπορεί το παιδί να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον και να κάνει αυτά τα οποία του ζητούμε. Αν όριο δεν υπάρχει, όσο αντέχει η ψυχή του ανθρώπου, το σώμα θα ακολουθήσει και εκεί δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Βέβαια και το σπαθί υπάρχει ο περιορισμός του αντικειμένου αυτού καθεαυτού, το σπαθί σαν όπλο. Δεν μπορεί να πάρει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία και να χειριστεί αληθινό σπαθί. Δεν θα το επιτρέπαμε και εμείς. Περιμένουμε λοιπόν το παιδί και ο έφηβος να εκπαιδευτεί σε αυτήν την ηλικία με το μποκέν, το ξύλινο ομοίωμα, ή για τα πολύ μικρά παιδιά υπάρχει το αντίστοιχο ομοίωμα από αφρόδες υλικό. Μαθαίνει την κινησιολογία, μαθαίνει τις βασικές τάσεις του σπαθιού, μαθαίνει